Θα ξεκινήσουμε χωρίς πρόλογο. Να πάμε κατευθείαν στους πρωταγωνιστές της πρώτης σύνδεσης. Έτσι ξεκινάμε σήμερα και να καλησπερίσω βέβαια και τη Γιώτα Αρχοντάκη. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Μπορώ να πω ότι ζηλεύω την Εύη και τον Νίκο που βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο. Η αλήθεια είναι που ζηλεύω και εγώ. Το είχαμε προγραμματίσει εδώ και τρεις μέρες να ξεκινήσουμε στο φινάλε της τηλεοπτικής εβδομάδας για την Κρήτη σήμερα κάπως διαφορετικά. Το πετύχαμε, το προσπαθήσαμε. Να ευχαριστώ βέβαια και στο Μαρίνο το Μαυρίδη, τον διευθυντή παραγωγής και σε όλους τους συνεργάτες. Που ξεκινάμε έτσι σήμερα. Λοιπόν, δεν θα πούμε πολλά, θα αφήσουμε την επικαιρότητα για τη συνέχεια. Μας ακούει, Εύη? Σας ακούω βέβαια, δεν ξέρω να μας ακούτε και να μας βλέπετε. Βέβαια, Εύη, το παίρνεις πάνω σου. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην βραχονισίδα απέναντι από την κεντρική παραλία των Μαλίων και δίπλα μου έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι μας έφεραν μέχρι εδώ, μέλη του ναυτικού ομίλου Μαλίων με το σκάφος. Μία φοβερή εμπειρία, δεν μπορώ να σας περιγράψω και νομίζω ότι η Θεά μιλάει από μόνη της. Περισσότερα και για την εκκλησία και για αυτό που βλέπουμε πίσω να διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή. Το εντυπωσιακό θα μας πούν τα μέλη του ναυτικού ομίλου Μαλίων. Ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδάκης και ο κύριος Γιώργος Κοκολάκης. Καλό απόγευμα. Έχουμε πίσω μας το εκκλησάκι του Αφέντη Χριστού. Ένα εκκλησάκι που νομίζω ότι όλοι οι τουρίστες φτάνοντας εδώ θέλουν να κολυμπήσουν και να έρθουν να το δούνε. Για σας είναι μια καθημερινότητα όμως. Ναι, είναι κάτι το οποίο τα έχουμε μπροστά στα πόδια μας, που λένε. Είναι μια εκκλησίτσα η οποία έχει αναστηλωθεί και συντηρείται από μια ομάδα των μαλλιωτών, θα πω, οι οποίοι έχουν δώσει ψυχή και σώμα για να τη συντηρήσουν αυτή. Πολύ καλή προσπάθεια. Είναι μια εικόνα όταν είσαι στην παραλία, στην πιο πολυσύχναστη παραλία των Μαλίων, η οποία τη βλέπεις μπροστά σου. Είναι κάτι ωραίο και εμείς σαν ναυτικός όμιλος προσπαθούμε εδώ γύρω να κάνουμε τις προπονήσεις μας, να προσπαθούμε να τις συντηρούμε και να είμαστε πάντα κοντά σε αυτή. Κύριε Παπαδάκη, ερχόμενος εδώ σχετικά συχνά, βλέπετε ανθρώπους να κολυμπούν από την παραλία των Μαλίων μέχρι εδώ και αν ναι, πόσο χρειάζεται κάποιος για να κολυμπήσει με ασφάλεια και να φτάσει στο εκκλησάκι? Σαφώς, πολλές φορές το καλοκαίρι θα δούμε τουρίστες, ακόμα και ντόπιους, να κολυμπάνε. Χρειάζεται περίπου στα 5 λεπτάκια και μέχρι τη μέση περίπου της απόστασης είναι και ρηχά κάποιες φορές το καλοκαίρι γιατί φέρνει άμμο, οπότε περπατάνε και κολυμπάνε λιγότερο. Και τώρα, πώς βλέπετε, ήδη κάποιοι κολυμπάνε και έρχονται προς τα εδώ. Αυτή είναι η βραχονισίδα, αυτή η βραχονισίδα και το εκκλησάκι του Αφέντη Χριστού είναι γνωστό στον κόσμο? Δηλαδή και οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν, κάνουν τις προπονήσεις τους στον ναυτικό όμιλο, γνωρίζουν? Γνωρίζουν. Είναι σημείο αναφοράς και για τους ναυτικούς που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή, αλλά και για τους ίδιους τους κατοίκους. Πάντα θυμούνται την ημέρα της εορτής. Βέβαια. Να είναι και όσο δυνατόν πιο όμορφο. Βέβαια, ένα ξεχωριστό τοπίο νομίζω είναι μια εικόνα χαρακτηριστική για όλους εμάς που έχουμε κάνει το μπάνιο μας και έχουμε περάσει όμορφες στιγμές εκεί στο παραλιακό μέτωπο των Μαλίων. Και μάλιστα από την αρχή της εκπομπής είχαμε δεσμευτεί, γιατί είχαμε πραγματοποιήσει ακόμα μία σύνδεση από την παραλία την πρώτη φορά. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα πάμε στο νησάκι. Και σήμερα λοιπόν πήγαμε στην νησίδα, πραγματοποιούμε αυτή την ξεχωριστή σύνδεση. Φυσάει λίγο, Εύη, σωστά? Φυσάει λίγο, αλλά όπως μας ενημέρωσαν οι κύριοι, είναι καλός καιρός για να κάνει κάποιος ιστιοπλοεία και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναφερθούμε και στην ημέρα που γιορτάζει η Εκκλησία, ο Αφέντης Χριστός, για τον κόσμο που έρχεται κάπως με τα καραβάκια. Φαίνεται, υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον κόσμο να φτάσει μέχρι εδώ, γιατί το τοπίο τουλάχιστον για εμάς που ερχόμαστε πρώτη φορά είναι μοναδικό. Σαφώς. Την ημέρα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, θεωρώ το 90% των ανθρώπων, των κατοίκων των Μαλίων, έρχονται εδώ και υπάρχουν και πολλοί που βάζουν τα σκάφη τους, δωρεάν σαφώς, να το πούμε αυτό,
και μεταφέρουν οποιονδήποτε θέλει να παραστεί στη γιορτή του Αφέντη Χριστού. Μάλιστα, ακριβώς από πίσω σου, Εύη, κάνουν και προπόνηση ιστιοπλοεία. Βέβαια, βέβαια. Και θα μας πει και περισσότερο ο κύριος Κουκολάκης, γιατί είχαν στηθεί πριν και σε μία σειρά τα παιδιά, για να έχουμε και ωραίο πλάνο. Όπως βλέπετε, είναι στο νερό, που λέμε εμείς, τα παιδιά μας και κάνουν την προπόνηση. Είναι δύο τύποι σκαφών, είναι τα Laser και τα Optimist και είναι η αγωνιστική ομάδα του Μήλου. Αυτή τη στιγμή κάνουν μία προπόνηση στο πλαίσιο των αγωνιστικών δραστηριοτήτων που ξεκινάνε μετά την απελευθέρωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και σκοπεύουμε να συμμετάσχουμε στο περιφερειακό πρωτάθλημα Ενίσων και Αιγαίου, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα 28, 29 και 30 του μηνός. Είναι καλό σημείο για προπονήσεις. Ο αέρας, από ό,τι δείχνουν τα μετεωρολογικά στατιστικά, εδώ στην περιοχή είναι ο ιδανικός. Συν του ότι έχουμε και το λιμάνι των Μαλίων, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα, με μια τεράστια λιμενική λεκάνη σε σχέση με τις υπόλοιπες των βορείων ακτών του νησιού. Και έτσι, όποτε έχουμε πρόβλημα με τον άνεμο, που εμείς τον θέλουμε, εκτελούμε τις προπονήσεις μας εντός του λιμανιού και είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, όπως θα έλεγα. Μάλιστα, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία με φόδο και τους αγώνες, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν βέβαια, θα λάβετε και μέρος. Και εγώ να πω βέβαια ότι τα καλύτερα είναι μπροστά. Αλλάζει το κλίμα σιγά σιγά. Έτσι δεν είναι? Εισερχόμαστε στο καλοκαίρι, μεταφερόμαστε και μεταφέρουμε όμορφες εικόνες με πρωταγωνιστές όμορφους και ξεχωριστούς ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα. Ισχύει αυτό, ισχύει, και προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε τα πάντα για τα παιδιά μας, για την κοινωνία μας, και η ιστιοπλοεία ήταν κάτι που έλειπε και στην περιοχή. Γιατί πλέον βλέπουμε νέα παιδιά, μικρά παιδιά, να αρχίζουν να αγαπάνε τη θάλασσα. Είναι λίγο λυπηρό να έχουμε τη θάλασσα στα πόδια μας και οι νέοι και οι νέες να μην ασχολούνται με τη θάλασσα. Οπότε θεωρούμε ότι κάτι έχουμε καταφέρει. Διατηρούν το χώρο καθαρό εκεί που βρίσκεστε? Σαφώς, και προσπαθούμε κι εμείς από μόνοι μας, αν θα δούμε κάτι, να το μαζέψουμε. Μάλιστα. Και εμείς και οι αθλητές μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι μας μεταφέρατε σε αυτή την ξεχωριστή νησίδα του Αφέντη Χριστού εκεί στα Μάλια. Και να ευχηθούμε, τι να ευχηθούμε, θα ξαναπραγματοποιήσουμε ακόμα μία σύνδεση. Μέχρι να κλείσει η σεζόν, εδώ είμαστε. Βεβαίως, βεβαίως, είσαστε ευπρόσδεκτοι, οπότε θέλετε να βοηθήσουμε στο κοινό καλό που πιστεύουμε. Βέβαια. Όλοι. Βέβαια. Καθαρές θάλασσες, καθαρές ακτές. Και όλοι να κοιτάμε μακριά. Τι να ευχηθούμε, καλή επιστροφή απέναντι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, είπαμε, θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά και όμορφα στην αρχή της εκπομπής της Παρασκευής.